Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για τη γνωριμία που με έκανε να αναθεωρήσω τον τρόπο που σχεδιάζω και θα αναλύσω γιατί δεν θα λάβω μέρος στα φετινά εύγε. Θα ξεκινήσω διαβάζοντάς σας το εξής. Το design είναι πολλά πράγματα. Είναι πολύτιμη οικονομική δραστηριότητα που προσθέτει αξία σε άλλους οικονομικούς οργανισμούς. Είναι τέχνη που εκπαιδεύει την αισθητική των πολλών. Είναι επάγγελμα, είναι χόμπι, είναι απόλαυση. Είναι συνεργασία ανάμεσα σε πολλές πλευρές. Είναι και αγώνας. Από πρώτη πρώτου, όπως κάθε χρονιά, ξεκίνησε ο αγώνας για την υποβολή συμμετοχών. Η διορία λήγει στις 10 Δευτέρου και όπως πάντα δεν θα υπάρξει παράταση. Αυτό ήταν το μήνυμα του διοργανωτή των ΕΒΓΕ, Δημήτρη Φακίνου. Και για όσους δεν γνωρίζουν τα ΕΒΓΕ, είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός διαγωνισμός του κλάδου της γραφιστικής, όπου σπουδαστές, freelancers αλλά και γραφεία διαγωνίζονται για να πάρουν επένους και βραβεία, θέτοντας τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Πρώτη φορά άκουσα για τα ΕΒΓΕ το 2017 στο γραφείο που έκανα την πρακτική μου και επειδή είχα συμμετάσχει και σε άλλους διαγωνισμούς, αποφάσισα να στείλω και σε αυτόν κάποια από τα project που έκανα παράλληλα με τη δουλειά. Δεν ψάχτηκα πολύ. Ακολούθησα τους κανόνες και τα ζητούμενα και έστειλα τα project. Δεν πήρα κάποια διάκριση, αλλά δεν το έψαξα και παραπάνω. Ένα χρόνο αργότερα και λόγω των συγκυριών, επειδή βρισκόμουν πολύ συχνά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να παρευρεθώ στην τελετή απονομής στον ΕΒΓΕ για να δω τα νικητήρια design και να καταλάβω τι διαφορετικό είχαν τα project που διακρίθηκαν σε σχέση με τα δικά μου. Όπως έχω πει και στο προηγούμενο βίντεο, η παρουσίαση είναι πολύ σημαντική. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό φάνηκε. Η παρουσίαση είναι η καταγραφή της πορείας που διανύσαμε, των προβλημάτων που συναντήσαμε, αλλά και ο τρόπος επίλυσης όλων αυτών. Για περισσότερη ανάλυση, σας παροτρύνω να δείτε το βίντεο που έχω ανεβάσει σχετικά με τη σημασία του πορτφόλιο. Μια σωστή αναλυτική παρουσίαση είναι αυτή που θα κερδίσει έναν διαγωνισμό, όχι το τελικό αποτέλεσμα από μόνο του. Πρέπει και αυτό βέβαια να είναι ξεχωριστό και όχι απλά καλό. Την καλύτερη δημιουργία του κόσμου να έχουμε, αν δεν την υποστηρίξουμε, θα χαθεί μπροστά σε κάτι τεκμηριωμένο. Έμαθα πολλά στην τελετή απονομής των ΕΒΓΕ. Άνοιξαν οι ορίζοντές μου, έσπασαν οι φραγμοί και οι κανόνες που είχα μάθει. Ανυπομονούσα να γυρίσω στο λάπτοπ μου και να αρχίσω να σχεδιάζω. Είδα design που με έκαναν να αναρωτηθώ και έπειτα ήθελα να σχεδιάσω πράγματα που θα προβληματίσουν και αυτά με τη σειρά του, θέτοντας νέα όρια. Ήθελα να διαβάσω, να μάθω, όμως δεν ήξερα πώς και τι θα με έφερνε πιο κοντά στα ΕΒΓΕ. Όμως λίγες μέρες αργότερα, σε ένα κενό μέσα στη μέρα μου, μπήκα στο Instagram και έψαξα γραφιστικά γραφεία στην πόλη, τότε βρισκόμουν στη Θεσσαλονίκη, ώστε να επισκεφτώ στη νέα μου περιπέτεια αναζήτησης γνώσης. Χωρίς να το πολύ σκεφτώ λοιπόν, βρήκα έναν ωραίο λογαριασμό ενός γραφείου στο Instagram, τους καλώ στο τηλέφωνο και κλείνω ραντεβού για την ίδια ημέρα. Όταν έφτασα εκεί λοιπόν, με υποδέχτηκαν θερμά, με ξενάγησαν στο χώρο και έπειτα κάτσαμε στο σαλόνι να συζητήσουμε. Στην ξενάγηση είδα φωτογραφικά στούντιο που δεν είχα φανταστεί, φοβερού μεγέθους και εξοπλισμού, στούντιο ηχοληψίας αλλά και το πιο σημαντικό, τραπεζαρία και κουζίνα. Επειδή στο γραφείο αυτό με παρακολουθούν τα παιδιά, θα γελάνε τώρα. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα. Εγώ είχα πάθει σοκ. Το 2018 δεν είχα ανοίξει ακόμα την πρώτη μου επιχείρηση. Και νιώθω πολύ τυχερός που έμαθα από νωρίς την ποιότητα ζωής που είναι καλό να έχει μια επιχείρηση και πώς φροντίζει τους εργαζομένους της. Αλλά πίσω στο θέμα μας. Όταν καθίσαμε λοιπόν στο σαλόνι, βλέπω μπροστά μου μια βιβλιοθήκη γεμάτη ΕΒΓΕ. Και όχι μόνο επένους, κάθε δεύτερη χρονιά το Mega ΕΒΓΕ, μεταξύ άλλων Χρυσών ΕΒΓΕ και European Design Awards. Μέχρι χθες λοιπόν πάλευα για έναν έπαινο και πώς θα τον αποκτήσω. Μετά βλέπω τον υψηλό πύχη του design και έπειτα γνωρίζω τα άτομα που θέτουν αυτόν τον πύχη. Τώρα να το πω τύχη, πάντως ήμουν στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή. Πού καλύτερο μέρος στο να πάρω τις απαντήσεις που ψάχνω από την πηγή. Καθίσαμε λοιπόν και συζητήσαμε αρκετά για το design, για τον τρόπο σκέψης, λειτουργίας, κανόνες, κριτήρια, όλα. Τα παιδιά έγιναν φίλοι και εγώ τακτικός επισκέπτης. Κάθε φορά έφευγα από εκεί καμένος. Είτε ο Τζόνι θα με έκαιγε με το design, είτε ο Βαγγέλης με τα επιχειρηματικά, είτε ο Αλέξης με το πιο τρελό work ethic που έχω δει στη ζωή μου. Χαιρετίσματα στα παιδιά, ειδικά στον Κάρολο, τον Αλέξη και τον Κώστα. Είχα λοιπόν τόσα πολλά που να μάθω. Την πρώτη φορά που πήγα να τους γνωρίσω, νόμιζαν ότι αναζητώ εργασία. Και χαίρομαι που τους κάλωσα όταν τους είπα ότι απλά ψάχνω γνώσεις. Αργότερα ήρθε και η συνεργασία. Έχω ακόμα ένα ανοιχτό project με τα παιδιά
το οποίο πρέπει κάποτε να κλείσει. Αλλά θα μιλήσω γι' αυτό σε άλλο βίντεο που ίσως το αναλύσουμε κιόλας. Μέχρι και σήμερα, 5 χρόνια μετά, όποτε έχω έναν προβληματισμό, τα παιδιά είναι εκεί και με βοηθάνε. Το εκτιμάω αφάνταστα να έχω τέτοια άτομα κοντά μου. Και τώρα όμως θα αναρωτιέστε, τι σχέση έχει αυτή η ιστορία της γνωριμίας μου με την Beetroot, με τα Εύγε. Έχει αρκετά μεγάλη σημασία, γιατί μέσα από αυτή κατάλαβα τι σημαίνει να κυνηγάς ένα βραβείο. Βραβείο δεν είναι τίτλος, δεν είναι έξτρα προσπάθεια. Είναι η ίδια μεθοδικότητα που έχεις με τους πελάτες, η ίδια παρουσίαση, απλά σταλμένη σε διαγωνισμό. Δεν είναι διαφορετική δουλειά, ούτε διαφορετική προσέγγιση. Δεν είναι διαφορετική μεθοδολογία για διαγωνισμό και διαφορετική για πελάτη, είναι η ίδια. Και δεν κυνηγάμε τα βραβεία για συλλογή, τα θέλουμε για να προβληματίσουμε, να ταρακουνήσουμε το κοινό με το σχεδιασμό μας. Θέλει χρόνο για να καταλάβει κάποιος τον πραγματικό λόγο που πρέπει να πάρει μέρος σε διαγωνισμό. Και φέτος, μετά από 5 χρόνια νιώθω έτοιμος για τα Εύγε και θέλω να ανέπαινω για τους σωστούς λόγους, αλλά αποφασίζω να περιμένω μία ακόμη χρονιά. Πάμε τώρα στο γιατί. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε την ανάλυση διαφόρων λογοτύπων μου και διαφόρων branding που έχω κάνει. Θα δούμε λοιπόν ότι ακόμα και στα δυνατά project χρειάζεται μια γερή παρουσίαση. Είναι πολύ επιπόλαιο να στείλω δυνατό project χωρίς σωστή παρουσίαση. Δεν αξίζει δουλειά ενός χρόνου ή και παραπάνω να πεταχτεί σε ένα μήνα προετοιμασίας. Δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου επιπολαιότητα. Δεν θα ήθελα να ρισκάρω και να το αφήσω στην τύχη. Άρα, όσο και να θέλω, όσο και να ανυπομονώ για τον έπαινο, πρέπει να περιμένω. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Ήταν ένα story time για το πώς γνώρισα την Beetroot και μια ενημέρωση στο γιατί δεν θα λάβω ακόμα μέρος στα Εύγε. Έχω όλα τα χρόνια μπροστά μου για τα βραβεία και τα έπαθλα. Προς το παρόν, προτεραιότητά μου είναι η ποιοτική δουλειά και οι υπερευχαριστημένοι πελάτες. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου μέχρι το τέλος και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο υλικό. Και μέχρι την επόμενη φορά, καλή σχεδίαση!